Ένα χρόνο πριν, στη Μόρια, αποφεύθηκε μια ανθρωπιστική κρίση. Η πυρκαγιά απείλησε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Περισσότεροι από 10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι. Σε εξαιρετικά δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, μέσα σε λίγες μόνο μέρες φτιάξαμε ένα προσωρινό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης. Με έργα και παρεμβάσεις που διαρκούν ως και σήμερα, βελτιώσαμε κατά πολύ τις συνθήκες διαβίωσης. Το Μαυροβούνι δεν έγινε ποτέ βόμβα για τη δημόσια υγεία, όπως κάποιοι προέβλεπαν. Καμία δομή φιλοξενία στην Ελλάδα δεν συνέβαλε στην αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, ενώ εξελίσσεται ομαλά σε όλη την Ελλάδα ο εμβολιασμός δομές. Σήμερα, στο προσωρινό κίτ στο Μαυροβούνι ζουν 3.338 αιτούντες άσυλο. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, ο αριθμός των διαμενόντων σε όλα τα νησιά μας έπεσε κάτω από 5.000. Σε λίγες ημέρες, η Σάμος θα έχει τη δική της σύγχρονη, κλειστή, ελεγχόμενη δομή. Με σύγχρονα μέτρα ασφαλείας και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και ο χώρος της παλιάς δομής θα πάει στο Δήμο, στους κατοίκους της. Ανακτήσαμε τον έλεγχο. Μειώσαμε τις ροές, μειώσαμε τους διαμένοντες, μειώσαμε τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού στις τοπικές κοινωνίες. Με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μετανάστευση, μετατρέψαμε μια ανεξέλεγκτη κρίση σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Η Μόρια, όπως και η κρίση στον Εύρο, έδειξαν ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιο ακραίες συνθήκες και να διαχειριστούμε έκτακτες καταστάσεις με επιτυχία.